Κύριε Δημάρχε, όμορφες εικόνες, μικρά παιδιά χαίρονται και οι μεγάλοι πυρώτες γίνονται μικροί σε αυτές τις όμορφες πλατείες. Ναι, όπως συνηθίζω να λέω, τα χαμογελάνε τα παιδιά μας ή τα παιδιά και των άλλων, χαμογελάμε και εμείς. Και είναι πολύ σημαντικό. Είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο αποκριών. Ξεκινάει η Σαρακοστή. Με την ευκαιρία αυτή, εγκαινιάσαμε λοιπόν και επισήμως την παιδική χαρά στην πλατεία Κανάρια, αλλά και την πλατεία Κανάρια, η οποία μετά την άλλαξη που έγινε, νομίζω είναι μια πολύ όμορφη πλατεία για τους πυρώτες. Σε κεντρικό σημείο, στο Πασαλιμάνι μας, με πολύ κόσμο. Κάναμε ορισμένες δράσεις σήμερα εδώ παράλληλα με τα εγκαίνια. Το χαίρεται ο κόσμος, νομίζω, και τα παιδιά και οι γονείς. Θέλουμε να ζούμε τέτοιες στιγμές. Τα προβλήματα είναι πολλά στην πόλη και στη χώρα. Με τέτοιες στιγμές όμως παίρνεις πάνω σου, παίρνεις ανάσες, χαμογελάς. Πειράς έχει ένα για τέτοιους χώρους και από παιδικές χαρές και από γήπεδα. Παραμένω αισιόδοξος ότι ο Πειράς αλλάζει σιγά σιγά, πιο αργά από ό,τι περιμέναμε. Αλλά πιστεύω ότι σε 2-3 χρόνια ο Πειράς θα είναι πολύ διαφορετικός, πιο κοντά σε αυτό που ονειρεύονται οι πυρώτες. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι και στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκαν οικουμιαστικά σχόλια και από την αντιπολίτευση και για τα πολιτιστικά και για την καθαριότητα τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς για μια πόλη σαν τον Πειραιά. Ναι, νομίζω ότι η καθημερινότητα, η Δημοτική Αρχή σημερινή παίρνει ένα καλό βαθμό. Όχι άριστο. Άριστο δεν θα πάρουμε ποτέ. Παίρνει ένα καλό βαθμό. Η καθαριότητα είναι σε καλό σημείο. Η πόλη είναι σε καλό σημείο. Είναι επαρκή η καθαριότητα. Η δουλειά στο πράσινο είναι σημαντική. Στην οδοποίηση γίνεται μια δουλειά. Θέλει ακόμα περισσότερο. Συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι είμαστε, παίρνουμε ένα καλό βαθμό. Σημασία έχει να πιάσουμε και τα μεγάλα θέματα της πόλης, να αρχίσουμε σιγά σιγά να γινόμαστε παραγωγικοί, να ολοκληρώσουμε αυτό που θέλαμε το πρόγραμμά μας. Με την ευκαιρία να πω ότι χωρίς και αυτόν δεν προστατεύονται μόνο από τη λειτουργία, από τη σωστή λειτουργία μιας δημοτικής αρχής. Πρέπει και οι δημότες και όλοι μας να προστατεύουμε και να προφυλάσσουμε τους χώρους αυτούς. Έλεγε και ο αντιδήμαρχος, έδωσε κάποιες συμβουλές για τους πολίτες. Να προσέχουμε, φιλόζωση είμαι και εγώ και έχω ζώο σπίτι μου. Να προσέχουμε πώς βγάζουμε τα ζώα μας και τι συμπεριφορά έχουν και τι κάνουμε εμείς για αυτά. Να προσέχουμε να μην κλείνουμε διαβάσεις αμαία μόνοι μας. Να προσέχουμε να μην γράφουμε ένα παράδειγμα στην καινούργια αυτή πλατεία τα παγκάκια να έχουν ήδη να είναι διγραμμένα και βρώμικα. Από συνθήματα εννοώ, όχι από καθαριότητα. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε όλοι μας. Κύριε Αντιδήμαρχε, ο Πειραιάς αλλάζει όψη και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι με τις νέες πλατείες, τις νέες παιδικές χαρές, οι μεγάλοι γίνονται μικροί και οι μικροί χαίρονται ακόμα περισσότερο σε μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης. Ο Πειραιάς έχουμε πει ότι αξίζει πάρα πολλά και πολλά περισσότερα. Προσπαθούμε καθημερινά να διορθώσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα και να κάνουμε συνεχόμενες αναπλάσεις. Οι δυσκολίες είναι δεδομένες, οι οικονομικές, αλλά μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να επέμβουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Είναι κάτι που το επιδιώκουμε, το κυνηγάμε, ώστε να μπορούμε να επεμβαίνουμε σε τέτοιες παιδικές χαρές, πλατείες, για την καλύτερη ποιότητα ζωής που θέλουμε για τον Πειραιά. Αντιδήμαρχε, οι μικροί χαίρονται, οι μεγάλοι γίνονται μικροί εδώ στον Πειραιά και εσείς δέχεστε συνεχώς εγκομιαστικά σχόλια για το πολύ καλό επίπεδο καθαριότητας του Δήμου μας. Θεωρώ ότι αυτό είναι το χρέος μου. Δεν με πήρε κανείς με τόσο να παρακάνω τον αντιδήμαρχο. Και κάνω απλώς το χρέος μου απέναντι στον Πειραιά. Κολλάω. Το ότι η αντιπολίτευση σύσσωμη είπε κολακευτικά λόγια για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή και θα προσπαθήσω όσο μπορώ περισσότερο να καλυτερεύσει. Αλλά δυστυχώς. Το λέω ευθέως, δεν βοηθάνε και οι δημότες προς αυτή την κατεύθυνση. Ποια θα ήταν η συμβουλή που θα ήθελατε να δώσετε στους δημότες που μας ακούνε και μας βλέπουν το δημοτικό ραδιόφωνο για το πώς θα μπορέσουν και αυτοί να συνεισφέρουν στην καθαριότητα της πόλης? Να μην πετάνε τις σακούλες έξω από τους κάδους, ανεξέλεκτα. Όταν θα βγάζουν μπάζαν εδώ που είναι τη διεύθυνση καθαριότητας, προσωπικά το δικό μου γραφείο, να μπορώ να τα πάρω την άλλη μέρα το πρωί και αν βρίσκονται 3-4 μέρες στον δρόμο. Να μην βάζουν τα σκυλιά τους, καφοδεύουν όπου θέλουν αυτοί. Αυτά είναι τα τρία κομμάτια που μπορεί να βοηθήσει ο Δημότης. Ολυμπιακός παρών σε ακόμα ένα μεγάλο γεγονός για την πόλη μας. Μια όμορφη πλατεία, παιδική χαρά, παιδικές φατσούλες και ερυθρόλεπτες φόρμες. Φυσικά, ο Πειραιάς αλλάζει και το βλέπουμε καθημερινά αυτό. Μια παιδική χαρά είναι όπως ένας τόπος άθλησης. Είναι ο χώρος όπου τα παιδιά εκτονώνονται, όπου περνάνε δημιουργικά την ώρα τους και οι γονείς μπορούν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, όπως λέμε. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που άλλος ένας τέτοιος τόπος εγκαινιάζεται στον Πειραιά. Είμαστε δίπλα, έχουν έρθει τα παιδάκια από τις ακαδημίες μας, κάνανε επίδειξη, αλλά από ό,τι βλέπω τώρα παίζουν μάλλον και χορεύουν.